νοσοκομείο. Και παρουσιάστηκαν μόνο δύο. Αντιλαμβάνεστε ότι αν αυτό συνεχιστεί, δεν μπορεί να υλοποιηθεί, διότι δεν υπάρχουν γιατροί. Μπορείτε να αντιληφθείτε τώρα από τις 25 θέσεις παρουσιαστήκαν δύο. Το πρόβλημα είναι τεράστιο. Όπου μπορούμε βέβαια και προβλέπετε, έχουμε πει και ο Δήμος θα αναλάβει τα πάλι. Παρότι δεν έχει αρμοδιότητα και να το δούμε και μιλάμε για σημαντικό ποσό ετησίως, εμείς όπου μπορούμε να λειτουργήσει και να παρέχεται η δυνατότητα να στιγμογραφούν οι γιατροί στα χωριά θα το κάνουμε. Τώρα για το δημοσίευμα. Κοιτάξτε να σου πω, όταν κάποιος δεν σέβεται την επιχείρησή του, διότι αυτό δεν υπάρχει, δεν υπήρξε ούτε στα σκέψη πουθενά. Τώρα το πώς το σκέφτηκε, πού το έχουν, σήμερα δεν έφερα ένα για αυτό που ο Βαγγέλης ο Βαλιώτης για την ΠΕΔ και ένα αυτό που ήρθε χθες, διότι έφυγα από το πρωί, πήγαμε στο Κουδέ, μετά είχαμε συνάντηση για τα σκουπίδια, θα υπάρξει ενημέρωση. Μέχρι τις 5 και στην Περιφερειακή Ενότητα και δεν μπόρεσα να τα πάρω μαζί μου. Λοιπόν, έχει έρθει έγγραφο από την ΕΤΑ ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία παραχωρήσεως κατά πλήρη κυριότητα του ξενείας στο Δήμο Σπάρτης, τη μεταγραφή και τα έξοδα της μεταγραφής θα την κάνει η ΕΤΑ και να επικοινωνήσουμε για να κανονίσουμε την παράδοση παραλαβή. Τώρα, από εκεί και πέρα η εφημερίδα η συγκεκριμένη λέει αλήθεια κάθε 30 Φεβρουαρίου. Το θέμα τώρα αυτό για τα σκουπίδια. Πράγματι είναι σοβαρό θέμα. Και αυτή τη συνάντηση την αποφασίσαμε στην Περιφερειακή Ένωση, στην ΠΕΔ. Και ταυτόχρονα έχουμε ζητήσει και ενδεχομένως στο επόμενο συμμεθεπόμενο Συμβούλιο της Αρχή και θέμα στην ΚΕΔΕ. Και ανεπίσημα σε κάθε συνεδρίαση που θα έχουμε, το πρώτο θέμα που θα μπαίνει είναι η διαχείριση των απορριμμάτων. Βαγγέλη, συγγνώμη για την παράληψη, διότι πρέπει να σου το έχει έρθει δελτίο τύπου που είχε εκδώσει η ΠΕΔ. Σήμερα ήρθε. Δεν τα πήρα μαζί με το άλλο που σας είπα γιατί είχαμε αυτή τη συνάντηση. Τώρα, για να πάμε για το θέμα το... για τους δικαστικούς επιμελητές. Εμείς, Βαγγέλη, είπαμε ότι υπήρξε αντίρρηση. Εσείς το είχατε λέτε σε άλλη βάση. Ότι να γίνει κατά περίπτωση και τα λοιπά. Είναι μια εκλογική της αυτή η θέση. Πάντως δημιούργησε ένα πρόβλημα αυτό. Θα το επαναφέρουμε γιατί χωρίς δικαστικούς επιμελητές δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Τώρα αυτό που έκανε ο Δήμος Πειραιά. Πιστεύω ότι εμείς δεν δείχνουμε υπερβάλλοντα ζήλο, οικονομική υπηρεσία, ούτε έχει προβεί σε κάποια έτσι, ακραία ενέργεια. Από εκεί και πέρα όμως, έχουμε υποχρέωση να εξετάσουμε ορισμένα πράγματα. Αν θυμίστε, σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο υπήρξε κατηγορία γιατί δεν κάνουμε καταστάσεις, δεν εισπράττουμε τα αφιλόμενα. Δεν μπορεί να τα έχουμε και τα δύο. Και το Σύλλογο Χορτάτο και την Πίτα. Ενδεχομένως, δεν πιστεύω ότι έχει γίνει μέχρι σήμερα, υπήρξε κάποια περίπτωση που θα έκθεσε κάποια έτσι ιδιαίτερη αντιμετώπιση. Όταν μας είχε κάτι τέτοιο και έρχονται και μέσα στα πλαίσια της ρυμότητας και της δυνατότητας που έχουμε, το εξετάζουμε. Βαγγέλη, τι άμα είπες. Για τα μηχανήματα. Πιστεύω ότι ο καλύτερος τρόπος είναι αυτός που έχουμε ξεκινήσει. Μόνο θα πω ότι ας κάνονται και από τις άλλες παρατάξεις, διότι γίνεται συνάντηση ανά δημοτική ενότητα με τους προέδρους των τοπικών συμβουλίων και εκεί αποφασίζεται πού θα πάρει, ποιες μέρες θα πάρει ο καθένας. Βέβαια, πέρσι δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα μεταξύ των άλλων, αλλά κάποιος πρόεδρος όταν το κρατήσει τις μέρες, το κράτησε 4, το κράτησε 5, με συνέπεια να δημιουργηθούν κάποια προβλήματα. Να το δούμε όμως. Αλλά σας λέω ειλικρινά ότι κατέθεση από το Δήμο και τους αντιδημάρχους με προτίμηση που θα πάρει και τα κάνουν, δεν υπάρχει καμία. Εμείς βασιζόμαστε και συνεργαζόμαστε με τους προέδρους, αναδημοτική ενότητα γίνεται συνάντηση και αποφασίζουν πώς θα γίνει. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να καλούνται και δημοτική σύμβουλη της ενότητας όλοι. Και να γίνεται, νομίζω ότι είναι προσπαθή κατέθεση αυτά.
Τώρα, αν ξέχασα κάτι. Εντάξει, κύριε Δημαρχέ, ανακοινώσεις γίνονται. Ακουγόσαστε κι εσείς και οι συνάδελφοι τοποθετούνται. Ορίστε, κύριε Ρίγα. Κύριε Συνοδυνέ, επί του θέματος που έθιξε ο συνάδελφος για τις οικονομικές υπηρεσίες. Αυτοί οι συνάδελφοι θα αναφέρω ότι το θέμα του οικονομικού, τη πρόληψη του δικαστικού επιμελητή ήρθε στην Οικονομική Επιτροπή όχι για να τον ορίσουμε και προκειμένου από τη διαδικασία αυτή να μεριμνήσουμε και εκτίσουμε. Ήρθε μόνο για να τον προσλάβουμε προκειμένου να έχουμε τη δυνατότητα να τον πληρώσουμε. Όλες οι αρμοδιότητες και τα εντολές που θα πάρει ο δικαστικός επιμελητής τις έχει από τον Ταμείο, από τον Ταμείο του Δήμου, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την έγκυρη βεβαίωση και την επιμέλεια και τη φροντίδα της σύσπρασης. Είναι υπόλογος και σύμφωνα με όλες τις διατάξεις. Είναι ο μόνος που έχει ευθύνη. Και έχει ευθύνη και για παράληψη εμεριών. Είναι δυνατόν ποτέ να έρθει το θέμα της σύσπραξης των εσόδων να αποφασίζει για ένα αρμόδιο όργανο. Έχω την άποψη ότι εδώ κάπως φάνηκε με τις παρατηρήσεις που κάναμε. Όσον αφορά την κύρωση της απόφασης, αποφέρθηκε και διαβάστηκε το διατάγμα. Λόγοι που ασπάστηκε η προϊσταμένη μας αρχή, οι λόγοι του ότι δεν υπήρχε συγκεκριμένος αριθμός των εφηλετών, λόγοι ότι επιβαρύνεται ο Δήμος, ήταν λόγοι οι οποίοι μετά παραδέχθηκε ότι μπορούσαμε να τους είχαμε συζητήσει και να εγκρίνει την απόφασή μας. Η οριστεία αναφέρεται σε στοιχεία τα οποία δεν μπορούσαν να δημοσιεύσουν για την απόφασή μας. Δηλαδή, αριθμό οφειλετών δεν μπορούσαν ποτέ να προσδιορίσουμε. Πρόσωπα οι οφειλέντες δεν μπορούσαν να τους αναφέρουν. Θέλω να πω ότι δεν θα πάρουμε αρμοδιότητες από τα όργανα τα οποία ο νόμος δίνει. Εγώ θέλω να πω ότι. Η Επίτροπος είχε την εντύπωση. Η ανακοίνωση πρέπει να αναφέρεται σε θέματα που να είναι σημαντικά. Σημαντικά είναι. Εντάξει, κύριε Δημαρχέ, αλλά για τους επιμελητές τώρα υπόθεση είναι ένα σημαντικό θέμα. Έχει σχέση με τέτοιο. Θέλω να πω το εξής, ότι η Επίτροπος είχε την εντύπωση ότι δεν μπορούμε να προσλάβουμε γενικά δικαστικό επιμελητή. Και εξηγήσαμε ότι δικόγραφα δεν μπορεί να επιδώσει και να κάνει κατασχέσεις ο κριτήρας του Δήμου. Πάναμε ένα πολιτικό ζήτημα, κύριε Πρόεδρε. Και επειδή από ό,τι φάνηκε και από την θέση του κυρίου Αντιδημάτου είναι εντολή του Ταμεία, εμείς βάζουμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να αποφασίσει κατά περίπτωση που θα στείλει. Είναι ζήτημα πολιτικό και με αυτή την έννοια θα το κάνουμε. Δεν είναι σε κανένα λεπτό. Εγώ έχω εμπιστοσύνη σε όλους, αλλά όμως σε πράγματα που είναι κατά σχέση και τέτοια δεν έχω θέση. Ποιος θα τον αιτιολογήσει? Τοποθετηθήκατε κι εσείς, τοποθετήθηκε ο κύριος Βαλιώτης. Ορίστε, κύριε Ρίγα, τι θέλετε να ανακοινώσετε? Έχω 2-3 ανακοινώσεις, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, στις 18 Φεβρουαρίου στη Ψάθα των Μεγάρων έλαβα μέρος ένας προκριματικοί αγώνες για το συμμετοχή αθλητών, Ελλήνων αθλητών, στο Σπάρταθλο. Απλώς θέλω να ενημερώσω το Σώμα ότι κατά την πραγματοποίηση αυτού του προκριματικού γύρου προκρίθησαν και 5 Σπαρτιάτες οι οποίοι θα τιμήσουν το φετινό Σπάρταθλο, θα έχουν συμμετοχές δηλαδή από 5 Σπαρτιάτες. Θα ήθελα ενδεικτικά να πω τα ονόματα των συναδέλφων συντημωτών μας και θα παρακαλέσω και τον αθλητικό οργανισμό ή εσάς κατ' επέκταση, κύριε Δήμαρχε, να τους καλέσουμε κάποια στιγμή να τους αποδώσουμε την πρέπουσα τιμή για την αυτή που επέτυχαν. Αυτή είναι ο κύριος ο Δασκαλόπουλος ο Νίκος, ο Μασούρας ο Χρήστος, η Μαρκάκου η Στέλλα, ο Σταυρόπουλος ο Σταύρος και ο Δημόπουλος Ιωάννης, οι οποίοι θα συμμετέχουν και στο φετινό Σπάρταθλο. Τους ευχόμεθα να καταξιωθούν. Εύχομαι, κύριε Πρόεδρε, να τους καλέσουμε κάποια στιγμή να τους δώσουμε έστω αυτή την ηθική ικανοποίηση για τη συμμετοχή τους και την πρόκρισή τους στο φετινό Σπάρταθλο. Κύριε Καράτζαλη, θα σας δώσω τα ονόματα. Μάλιστα. Δεύτερον, κύριε Δήμαρχε, στην πρόσωψη του Δημαρχείου παρατηρείται ένα. Και εννοώ όχι αυτό το Δημαρχείο που βρισκόμαστε εδώ, αλλά στα γραφεία, παρατηρούνται ορισμένα κακόφημα συνθήματα τα οποία είναι εγγεγραμμένα πάνω στις κολόνες του Δημαρχείου. Θα παρακαλούσαμε λίγο υδρόχρωμα, το οποίο ασβέστιο είναι και δεν
δεν έχει μεγάλο κόστος, αν μπορούσαμε να τα σβήσουμε αυτά. Εδώ στα γραφεία εδώ πέρα τα αυτά, κύριε Δημαρχέ. Τρίτον, στο Χαρίσιο, στο σημείο που είναι το δεύτερο νεκροταφείο, παρατηρείται μια καθίζηση του εδάφους από έργο το οποίο είχε κάνει ο κύριος, αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Μπότης, ο Γιάννης. Εάν είναι δυνατόν, επειδή λόγω της κακοκαιρίας δεν ευθύνεσαι εσείς, κύριε Δήμαρχε, έχει υπάρξει μια καταβίθηση του εδάφους με αποτέλεσμα να παρατηρούνται πάρα πολλά βόβες. Αν είναι εδώ να έχουμε 2-3 αυτοκίνητα μοχάλικο, κύριε Βέργαδε, να μπορέσετε να τα ρίξετε εκεί ώστε να μπορεί να γίνεται πιο καλύτερη διάβαση και των αυτοκινήτων και των πεζών. Και κάτι άλλο, δεν θα αναφερθώ, βρισκόμουν παρελειπόντως σε κάποια κηδεία η οποία έγινε εδώ στη Σπάρτη, κύριε Δήμαρχε, και εκφράζει, δεν θα πω το όνομα, θα σας το πω κάτι, δεν θέλω τηλεοπτικά να ακούγεται το όνομα του εκλειπόντος. Ο εκλειπών μου είπαν ότι κανένας από το Δημαρχείο δεν παρέστηκα, παθότι ήταν και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα σας τον πω αργότερα, δεν θέλω να ακούγεται το όνομα. Δεν ευθύνεσαι, προφανώς ήταν μεγάλος άνθρωπος, αλλά υπήρξε, λέει, 2 τετραετίες πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, μου είπανε. Μάλιστα. Θα σας το πω όμως μετά το πέρας της συνεδρίασης. Προφανώς μας διέφυγε, απλώς λέω για άλλη φορά να το ξέρουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ορίστε, κύριε Καρατζανή, κάντε τις ανακοινώσεις που πρέπει να ακουστούν για τις 2 εκδηλώσεις του αρχηγού οργανισμού. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε και συνάδελφοι, αυτό το Σαββατοκύριακο και το άλλο Σαββατοκύριακο από πλευρά του αρχηγού οργανισμού θα έχουμε κάποιες εκδηλώσεις στην πόλη μας. Σας έχουμε σταλεί και οι προσκλήσεις, απλώς. Αναφέρω ότι το Σάββατο μετά από τις 31 τυπνός θα γίνει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παπέδων Παγκορασίδων στην Ελεύθερη Πάλη και στην Ελληνορωμαϊκή. Θα έρθουν περίπου 200 παιδιά από όλη την Ελλάδα και οι συνοδοί και εν πάση περιπτώσει στην πόλη μας θα δημιουργηθεί κάποια δραστηριότητα και κάποια κίνηση. Είναι ένα πολύ καλό πρωτάθλημα. Όπως σας είπα, θα συμμετέχουν 200 παιδιά από όλη την Ελλάδα, από την Ξάνθη. Ελάτε. Έχει την Κρήτη. Και από τη Μυτιλίνη μέχρι τα Ιόνια. Οι αγώνες είναι το πρωί του Σαββάτου προγραμματική σε 9.30 ώρα και στις 5.30 ώρα το απόγευμα είναι τελική. Όσοι μπορούν από τους συνοδέλφους, καλά είναι να παρευρεθούν. Την άλλη Κυριακή, την Κυριακή των Βαϊών, θα κάνουμε τον καθιερωμένο γύρο της πόλης. Ο γύρος της πόλης έχει πλέον καθιερωθεί φέτος, έχει το σύνθημα, να το πούμε έτσι, τρέχω για το νέο μουσείο της πόλης. Πιστεύω ότι εκεί η συμμετοχή σας πρέπει να είναι τόσο δυνατόν. Μάλιστα. Όσον αφορά για τους αθλητές που είπε ο κ. Δίκας, από ό,τι επικοινώνησα με τον κ. Σακίνη χθες, τον πρόεδρο του Σπάρταθλο, είναι 3 οι αθλητές οι οποίοι συμμετέχουν λάχνοι στο Σπάρταθλο. Βέβαια και τους καλέσουμε στον αθλητικό οργανισμό, θα μιλήσουμε μαζί τους, θα τους βοηθήσουμε κατά πόσο μπορούμε. Από εκεί πέρα μετά το, νομίζω ότι τη συμμετοχή τους στον αγώνα, τότε μπορούμε να τους φέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, έχουμε 10 λεπτά ακόμα για τις ανακοινώσεις. Να ρωτήσει κάτι ο κύριος Αντιπρόεδρος, ποιος θέλει ανακοίνωση, κύριε συνάδελφε, ο κύριος Νικολακάκης και ο κύριος Λεμπές. Ωραία, και να προχωρήσουμε στα θέματα της εργασίας διατάξεων. Ορίστε, κύριε Αντιπρόεδρε. Δύο θέματα θα ήθελα να θέσω στη Δημοτική Αρχή και έτσι για ενημέρωση, γιατί μου τα βάλα και εμένα για να ξέρει ο κόσμος. Το ένα είναι με τα δέσποτα σκυλιά, ποια είναι η πολιτική μας και πώς ακριβώς αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα. Γιατί συγκεκριμένα στο Παλαιολόγιο υπάρχει μια ομάδα σκυλιών που τέλος πάντων έχει αργήσει και δημιουργεί προβλήματα. Και το δεύτερο θα είναι μέσα στα πλαίσια της καλύτερης ποιότητας της ζωής μας γενικότερα. Όλοι ξέρετε ότι ήρθε αυτή ένα μονοπάτι που συνέδεε τη Σπάρτη με το Μιστρά, γύρω από τον Ξηροπόταμο. Βέβαια αυτό, τις πλημμύρες που γίνανε, έχει καταστραφεί σε μεγάλη έκταση. Το θέμα είναι, έχουμε κάνει κάτι, έχουμε αποτυπώσει τη ζημιά, αν μπορούμε να κάνουμε κάτι, γιατί υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι, από ό,τι είδα ότι κρατάει, ότι το ακούσουμε το επόμενο να το εκμεταλλευτούμε. Καλύτερη είναι αυτό, ναι. Δεν ξέρω, έχουμε κάνει κάποια μελέτη, όμως χρειάζεται να το δούμε λιγάκι. Βέβαια είναι δύσκολη καιρή για να ξοδέψουμε πολλά χρήματα. Αλλά μήπως μπορούμε με λίγα χρήματα να κάνουμε κάτι να το παλώσουμε. Είναι κρίμα, πολλοί κόσμοι περπάταγε σε αυτό το μονοπάτι. Και καλό θα είναι να το βάλουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Μάλιστα. Ορίστε, κύριε συνάδελφε. Επί των αδειών. Θέλετε κάτι σαν να πάρουμε το λόγο. Επ' αυτού.
Όχι, εντάξει. Αντιλαμβάνομαι, κύριε Αντιδήμαρχε, ότι τα καταγράψατε αυτά που είπε ο τρίτος αντιπρόεδρος, να το δείτε. Ορίστε, κύριε Νικολαράκη. Τα σχολείο. Κατά το παρελθόν ήθελα να επεκτήσω στους δόξερόνες του Γεωργητσίου και του Λογανίου. Έστειλε ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Γεωργητσίου η αίτηση να εισαχθεί ως θέμα. Είναι 2 χρόνια και δεν έχει λειτουργήσει ακόμα. Και του Λογανίου, ούτε κυριάκι ο πρόεδρος, ούτε ξέρουμε, δεν έχει ανοιχθεί ποτέ. Τρέχει, είναι μέσα, τι γίνεται. Εν τω μεταξύ τα τοποθεσία είναι 40.000 το χρόνο και για τα δύο. Δηλαδή είναι ασύμφορο και είναι 10 χρόνια ακόμα που πρέπει να πληρώσουν. Κάτι πρέπει να γίνει. Πουλάτε. Και να δούμε και τι για να πάρει τη διαβόλου. Να δούμε τι γίνεται. Δεν γνωρίζω αν έχει διάβολο. Αλλά εγώ προσφορώ στην άποψη ότι δεν είναι. Εμείς που είμαστε για να έρθει να τα ζητήσει τα κρυβιά. Δεν το κίνησε το ενδιαφέρον να έρθει να πει παιδιά να δούμε τι γίνεται εδώ στα κρυβιά. Α, εντάξει, τι είπα δεν τα έχουμε πολύ. Στον αρχή στη Σπάρτη να ρωτήσει τον τοπικό αντιδήμαρχο. Δεν ρώτησε. Ας απευθυνθεί στον αρμόδιο. Όμως να το δούμε γιατί την έτσι και εγώ δεν την έχω δει. Άρα να δούμε, δεν αποκλείουμε ότι μπορεί να έχει έρθει να την έχουμε δει. Εντάξει, όλα είναι πιθανά. Σε μια διοίκηση υπάρχουν και παραλήψεις. Δείτε το, κύριε. Δεν είναι όλα τέσσερα από αύριο. Να το δούμε και να το συζητήσουμε πάνω στο χωριό ένα βράδυ. Σε κάποια χωριό να κάνουμε μια συνάντηση και να τα πούμε. Ορίστε. Εντάξει, δεν πέσει και κλείσαμε το χρόνο των ανακοινώσεων. Θα το δείτε εσείς. Προχθές μίλησα με την κυρία, το μόνο που ζήτησε και έχω ενημερώσει το να ακούσω και θα πάει είναι το δρόμο να στρώσουν. Δεν μας είπε κάτι άλλο. Δεν μας ζήτησε κάτι άλλο. Καλώς, θα το δείτε κύριε Βέργα, θα το δείτε, μην ανοίξουμε τώρα. Ορίστε κύριε Λεπέση, γιατί έχουμε ένα θεματολόγιο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, ο αναμεταδότης της Βαμπακούς είναι χαλασμένος. Δεν νομίζω ότι αυτοί οι λίγοι κάτοικοι που μένουν εκεί πρέπει να τους αγνοήσουμε. Πολλές λάμπες, πάρα πολλές λάμπες, σε πολλά χωριά δεν γίνεται. Και σε 15 μέρες έχουμε πάσα. Και κάτι άλλο, στο κλαδά. Το αυλάκια του κλαδά μέσα στο χωριό δεν έχουν καθαριστεί. Και ρίχνουν και τους νεροχύτες μέσα στο αυλάκι, πρωινή ώρα, δεν μπορείς να περάσεις από το δρόμο. Μάλιστα. Και τα χορτάρια πρέπει να γίνει κάποια μέρημνα για τα χορτάρια μέσα στα χωριά. Δεν ξέρω γιατί μ' ακούει, εγώ το ακούω τώρα. Σήμερα, τώρα, αυτή τη στιγμή το ακούω ότι υπάρχει πρόβλημα με τον αναμεταδότη. Εγώ είχα ρωτήσει τον ανιψό μου, τον πρόεδρο, και μου λέει ότι σας έχει ενημερώσει. Βαγγέλη. Ακούσε, Βαγγέλη. Τώρα πω. Να το δείτε, κύριε. Εντάξει, πίσω τώρα. Να έχουμε ειδοποιηθεί και να μην το φτιάξουμε. Εντάξει. Για τις λάμπες. Ήδη η μελέτη για τους λαπτήρες, η μελέτη είναι έτοιμη. Στην πρώτη συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής θα γίνει ο διαγωνισμός, θα αποφασιστεί για τον τρόπο προμήθειας και θα γίνει ο πρόκειρος διαγωνισμός και θα προμηθευτούμε χιλιάδες λαπτήρες και θα τελειώσει. Τώρα, το αν θα είμαστε το Πάσχα έτοιμοι, το βλέπω λίγο δύσκολο. Πάντως, πιστεύω ότι το θέμα με τους λαπτήρες τελειώνει αυτή τη φορά. Διότι το ποσό που βάλαμε δεν πηγαίνει επάνω στη διεύθυνση προμηθειών για να καθυστερήσουμε όπως συμπαθήσαμε πέρσι. Άρα θα προσπαθήσουμε το διαγωνισμό και αμέσως θα γίνει η προμήθεια. Με τα κερία. Για την καθαριότητα. Είναι ένα θέμα, όπως για την ακροταφία που είπε ο Βαγγέλης, ήδη θα αναλάβουν την οποία τη δήμαρχη στη συνεργασία με τους τοπικούς προέδρους. Θα υπάρξει καθαριότητα όπως πρέπει και όπου πρέπει. Πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Όχι μόνο το Πάσχα που χρειάζεται την ξημένη φροντίδα, αλλά και γενικότερα. Μάλιστα. Ορίστε, να κλείσουμε με τις ανακοινώσεις ο κύριος Αντιδήμαρχος. Ορίστε, κύριε Καρβίρη. Κύριε συνάδελφε, όπως γνωρίζετε, ο Δήμος μας έκανε διανομή πατάτας, φτηνής πατάτας, όχι δωρεάν πατάτας, με τη σύμφωνη γνώμη των παρατάξεων. Η ποσότητα που διατέθηκε ήταν περίπου 185 τόνοι. Και σαν Δήμος προσπαθήσαμε να κάνουμε και την αντίθετη κίνηση. Δηλαδή πέρα από το να φέρουμε προϊόντα στο δημόσιο μας, να διώξουμε και προϊόντα. Και κινηθήκαμε να διώξουμε κάποιες ποσότητες λαθιού.
Δυστυχώς οι τιμές που ήρθαν από άλλους δήμους για να διαθέσουν την παραγωγή μας ήταν πάρα πολύ χαμηλή και γι' αυτό δεν προχώρησε το εγχείρημα. Αυτό θα ήθελα να σας πω. Ήθελα να διαθέσουμε την ποσότητα με 12-13 ευρώ το πεντόλιτρο στην Θεσσαλονίκη. Παραδοτέως στην Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένο τύπος μας ζητούσε 100 τόνους, 20.000 πεντόλιτρα. Αλλά δεν μπορούσαμε την τιμή εδώ. Ξεκινήσαμε από συνεταιρισμούς. Και θα υπήρχε και συνέχεια, αλλά από ό,τι φαίνεται υπάρχει πρόβλημα στην τιμή. Ελάτε, πάτε τελεία εσείς κύριε Κρήτη. Να και μόνο συνεχίζοντας αυτό που είπε ο κ. Αντιδήμαρχος, εγώ θα ήθελα να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Όχι ότι τι έγινε με την πατάτα, αλλά γενικώς με αυτές τις διαδικασίες σε πολλές περιπτώσεις θα γυρίσει μπούμεραγκ στους ίδιους τους παραγωγούς. Συμφωνώ με τον Θεό και πολύ σωστά δεν είναι δυνατόν όχι με 12, ούτε και με 14 ευρώ το πεντόλιτρο να πάει στην Θεσσαλονίκη, οπουδήποτε αλλού. Διότι όταν η Λακωνία προσπαθεί να αποδείξει και έχει αποδείξει τουλάχιστον ότι το λάδι της είναι πιο ακριβό από αλλού γιατί είναι το καλύτερο, δεν μπορούμε οι ίδιοι και δυστυχώς κάποιοι συνεταιρισμοί το έκαναν αυτό, να το υποβαθμίζουμε και να το υποβιβάζουμε. Γιατί μετά δεν μπορούμε να... Έγινε ο Υπουργός Γερμανίας. Και σας λέω συγκεκριμένα, έγινε από συνεταιριστικές οργανώσεις, συνεταιρισμούς, και που δυστυχώς όμως δεν ξέρω με ποιο σκεπτικό λειτουργήσαν, όμως δυστυχώς υποβίβασαν την αξία αυτού του προϊόντος.